Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Σήμερα θα διαβάσω τις δικές σας αληθινές τρομακτικές εμπειρίες και ευχαριστώ πολύ όλους όσους μου τις στείλατε. Όποιος θέλει να στείλει και τη δική του ιστορία μπορεί να το κάνει στη φόρμα που έχουμε ανοίξει, το email και τα social του καναλιού. Όλα τα links είναι κάτω στην περιγραφή. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, like και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη εμπειρία λέει: «Καλησπέρα Λιδία μου, να είσαι καλά και πολλά μπράβο για αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια». Από πού να αρχίσω? Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο και κάτι παράξενο μου συνέβαινε. Αυτή τη φορά θα σου πω το πιο δυνατό. Γύρω στα 15 χρόνια πριν, καθότι πασαλιμανιώτησα, έμενα σε ένα σπίτι στη Φρεατίδα με τη μικρή μου κόρη τότε, μόλις 4 ετών. Η περιοχή αυτή είναι περίεργη, διότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε βομβαρδιστεί και πιθανόν κάτω από τις σημερινές πολυκατοικίες να υπάρχουν και ανθρώπινα κατάλοιπα. Σε αυτό το σπίτι έμεινα 3 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο όλα κυλούσαν ομαλά. Τον δεύτερο άρχισαν τα φαινόμενα. Αντικείμενα που αλλού τα άφηνα, αλλού τα έβρισκα. Περίεργη μυρωδιά από πούρο στο σπίτι, ενώ εγώ δεν καπνίζω καν. Μερικές νύχτες άνοιγε ξαφνικά η ντουλάπα στο δωμάτιό μου και έπεφταν τα ρούχα μου, καθώς και μεταξύ 2:30 με 4 τα ξημερώματα άκουγα 3 επαναλαμβανόμενους χτύπους πάνω από τον ντουλάπι που έβαζα τα ρούχα της μικρής μου. Ένα βράδυ είδαμε μια μαύρη σκιά να περνάει από μπροστά μας καθώς καθόμαστε στο σαλόνι. Έμεινα έγκυος στο δεύτερο παιδί μου και μετά από αυτό, για τους επόμενους μήνες, είχα την αίσθηση πως ήταν και κάποιος άλλος στο σπίτι, εκτός από εμάς τους 3 πια. Ο σύζυγός μου ένα βραδάκι που είχαμε βάλει την κόρη μας να κοιμηθεί νωρίς και ενώ είμαστε στην κουζίνα, μου λέει «Καλά, το παιδί δεν κοιμάται». «Γιατί», του απαντάω εγώ, «τι έγινε». Μου είπε πως είδε ένα κοριτσάκι λίγο πιο μεγάλο από την κόρη μας να πηγαίνει στο σαλόνι. Αυτό ήταν. Κι εγώ είχα δει κάνα 2 φορές ένα κορίτσι με κόκκινα σγουρά μακριά μαλλιά, οχρό, με μεγάλα εκφραστικά μάτια, 7 έως 8 ετών, περίπου και με φουστανάκι άσπρο με πιέτες, εποχής που λέμε, να με κοιτάζει. Και άκουγα τις νύχτες μαμά να με φωνάζουν, ενώ κοιμόμουν δίπλα στο παιδί μου. Αγγίγματα πάνω από τις κουβέρτες σαν χάδι, ενώ ήμουν μόνη μου ξαπλωμένη τα μεσημέρια, καθώς και τα προηγούμενα περιστατικά μας ανάγκασαν να φύγουμε από το σπίτι αυτό. Μα τη βραδιά πριν τη μετακόμιση, ακούσαμε έντονους χτύπους από την τουαλέτα και πηγαίνοντας ο σύζυγός μου είδε το καπάκι της λεκάνης να ανοιγοκλίνει και να χτυπά μόνο του. Δεν ξέρω αν ήταν όντως κάποιο πνεύμα παιδιού που χάθηκε και έψαχνε ακόμη τη μητέρα του βρίσκοντάς τη στο πρόσωπό μου ή αν ήταν κάποιο δαιμόνιο που έπαιρνε τη μορφή αυτή. Εγώ πάντως την ονόμασα Δέσποινα, δίνοντάς της το όνομα της Παναγίας και της άναψα κεράκι. Όταν βρω την ευκαιρία και το αποφασίσω, θα σου στείλω και άλλα πράγματα, Λιδία μου. Συνέχισε έτσι. Πολύ πιθανόν να ισχύει η υπόθεση που έκανες, δηλαδή να είχε πεθάνει κάποιο παιδί στην πολυκατοικία αυτή ή και παλιότερα την περίοδο του πολέμου και γι' αυτό να εμφανίζεται. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι κάτι πολύ τρομακτικό, αν και γενικά δεν φαινόταν να είχε κακές προθέσεις. Η δεύτερη εμπειρία λέει: «Λιδία μου, γεια σου, αποφάσισα να σου στείλω άλλη μια εμπειρία μου μετά τον αναστεναγμό του πεθερού μου στο σπίτι που σου είχα διηγηθεί. Ήμουν 18 χρονών και ήμουν διακοπές για μπάνια με τη μητέρα και τον αδελφό μου. Κάποια μέρα ήρθε ο πατέρας μου και μας είπε ότι η γιαγιά η Γιανούλα πέθανε. Η Γιανούλα ήταν η αδελφή της μητέρας του που έμεναν όμως μαζί και της είχε αδυναμία, όπως και εγώ. Με καμία όμως δύναμη δεν ήθελε να μας πάρουν μαζί στο χωριό για την κηδεία και έτσι μείναμε πίσω εγώ με τον αδελφό μου. Την επόμενη μέρα όταν γύρισαν μας είπαν τα χειρότερα νέα που θα μπορούσαμε να ακούσουμε.
Η γιαγιά είχε δώσει τέλος στη ζωή της. Είχε κρεμαστεί από ένα έλατο. Εμείς πάθαμε σοκ. Το ίδιο βράδυ και αφού ο πατέρας μου γύρισε Αθήνα, ζήτησε από τον αδελφό μου να βγούμε για ένα ποτό, να ξελαμπικάρει το μυαλό μας. Γυρίσαμε 11 το βράδυ και αφού κλειδώσαμε τη σιδερένια πόρτα του σπιτιού, ξαπλώσαμε. Τότε άρχισαν όλα. Εγώ μην μπορώντας να κοιμηθώ, καθόμουν ημιξαπλωτή στο κρεβάτι μου και σκεφτόμουν ό,τι είχε συμβεί. Τότε άρχισα να ακούω βήματα στα κεραμίδια. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν γάτες, αλλά ήταν πολύ δυνατά για κάτι τέτοιο. Σε λίγο άρχισε να τρέχει η βρύση στο μπάνιο, στάζοντας στην αρχή και μετά αρκετά δυνατά. Τότε είδα τη σκιά. Μια σκιά που πήγαινε και ερχόταν στο διάδρομο απέναντί μου για ώρα. Εγώ σήκωσα το σεντόνι μέχρι τα μάτια και δεν ανάσανα. Τότε ήταν που λάλησε ο κόκορας της γειτόνισσας και τα βήματα σταμάτησαν. Όταν ξαναλάλησε, έκλεισε η βρύση και την τρίτη φορά χάθηκε η σκιά και έκλεισε με δύναμη η σιδερένια πόρτα που πριν είχα εγώ η ίδια κλειδώσει. Η μάνα μας πετάχτηκε επάνω φωνάζοντας «Τι ώρα είναι αυτή που γυρίσατε, βρε ρε μάλια?» Μπαίνοντας όμως στο δωμάτιο και βλέποντάς με πιο άσπρη και από το σεντόνι, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Αφού της διηγήθηκα τα καθέκαστα, φάνηκε πεπισμένη ότι ήταν η γιαγιά που δεν χάρηκε καθόλου που δεν πήγαμε στην κηδεία της. Ήταν, βλέπεις, και παρεξηγιάρα η συγχωρεμένη. Έτσι το πρωί πήγαμε στην εκκλησία, της ανάψαμε ένα κεράκι ζητώντας συγγνώμη και επιβεβαιώνοντας την αγάπη μας προς εκείνη. Ελπίζω ο Θεός να τη συγχώρεσε την πράξη της, μιας και ήταν ένας άνθρωπος με επίπονα προβλήματα υγείας που απλά δεν τα άντεξε άλλο. Θα την αγαπώ για πάντα γιατί ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μου. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Στενάχωρη η ιστορία σου, να τη θυμάσαι πάντα με αγάπη τη γιαγιά σου. Διαβάζοντας την ιστορία σου, το μυαλό μου πήγε στο ότι μπορεί να μην ήταν η γιαγιά σου αυτό που ήταν στο σπίτι μαζί σου, γιατί συνήθως στις λαϊκές παραδόσεις, όταν λαλεί ο πετεινός τρεις φορές, τότε είναι που φεύγουν τα στοιχιά και τα δαιμονικά πνεύματα. Βέβαια εντάξει, θα μπορούσε να είναι η γιαγιά σου που ήρθε να σας αποχαιρετήσει αφού δεν είχατε πάει εσείς στην κηδεία. Η επόμενη εμπειρία λέει «Γεια σου Λιδία μου, είμαι η Βασιλική, σου είχα στείλει τη δική μου ιστορία με τον πνευματικό σατανισμό. Τώρα θέλω να σου πω για τα όνειρά μου και διάφορα που αν μπορεί ας μου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει. Από μικρή μερικές φορές μεμονωμένες έβλεπα κάτι που άλλοι δεν μπορούσαν και όνειρα περίεργα για την ηλικία μου. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχω όνειρα κάποιες φορές διορατικά όπου μου κάνουν κάτι στον ύπνο μου και το νιώθω στον ξύπνιο μου. Με είχαν μαχαιρώσει στο όνειρό μου και ξύπνησα και πονούσα. Άλλη φορά μου είχαν βάλει αστρικό παράσιτο και ξύπνησα μέσα στη νύχτα με πόνους. Τις περισσότερες φορές βλέπω φίδια στον ύπνο μου και ξέρω ότι θα πάθω κακό. Έχω επίσης διόραση και ενόραση, αλλά όχι όποτε θέλω. Έχω δει το τρίτο μάτι και τις τρεις πυραμίδες της Αιγύπτου. Προκαιρού είδα την Αίγυπτο, τα σκυλιά του θεού Άνουβης. Τα όνειρά μου αυτόν τον καιρό είναι ταραγμένα. Τα ζω, τα νιώθω, τα θυμάμαι. Και όταν κλείνω τα μάτια μου, βλέπω ανθρώπους που δεν ξέρω χωρίς να κοιμηθώ. Όταν μαλώνω με τον κολλητό μου, που είμαι ερωτευμένη μαζί του, τον βλέπω στα όνειρά μου σε εφιάλτες. Θέλω να μου εξηγήσετε ένα όνειρο που είμαι σίγουρη ότι σχετίζεται με τον κολλητό μου. Είχα δει μία αλεπού που τη βρήκα σε χωράφι και την έφερα σπίτι μου. Ήταν κοκκινοπή και αδύναμη, ταλαιπωρημένη και πήγαινε σε σκοτεινά σημεία στο σπίτι και ξάπλωνε και η μάνα μου μου έλεγε να τη βγάλω έξω μη μας φάει. Δεν ήθελα αλλά το έκανα και εκείνη πονηρά ξαναέμπαινε και ξάπλωνε. Μετά που πήγαινα να τη βγάλω ξανά με δάγκωνε και ξάπλωνε. Στο τέλος ήταν κάτω από το κρεβάτι και νόμιζα ότι κοιμάται αλλά είχε πεθάνει. Λυπήθηκα αλλά την πέταξα έξω από το σπίτι. Τι σήμαινε άραγε?
και προχθές είδα ότι μασούσα και έσπασε το δόντι μου και το ένιωσα. Ξύπνησα και το έπαθε ο κολλητός μου το μεσημέρι που έτρωγε. Έχουμε και τηλεπάθεια μεταξύ μας. Πώς γίνεται όμως να δω τι θα πάθει, ξέρω εγώ? Και η διέστησή μου είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Νιώθω ότι θα γίνει και γίνονται συνήθως τα άσχημα, σαν να τα προβλέπω και νιώθω σύγχυση. Ακούω και συχνότητες ή οντότητες στο αυτί μου, ότι είναι σαν καμπανάκι. Έχω και τις πνευματικές ανατριχύλες στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου μου που με προειδοποιεί πριν μου πει κάποιος κάτι κακό ή με προειδοποιεί να μην πω εγώ κάτι γιατί θα μετανιώσω. Τέλος πάντων, τι γίνεται παιδιά με όλα αυτά? Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που βιώνεις. Σίγουρα σε επηρεάζουν στην καθημερινότητά σου. Δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, εγώ δεν γνωρίζω από αυτά καθόλου. Ενώ δεν έχω διαβάσει για τις ψυχικές δυνάμεις και για τα προφητικά όνειρα και όλα αυτά. Οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αν κάποιος φυσικά γνωρίζει, μπορεί να το γράψει κάτω στα σχόλια. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχεις πολύ ανεπτυγμένες ψυχικές δυνάμεις. Βλέπεις προφητικά όνειρα και σε όλα αυτά ίσως έχει παίξει ρόλο η ενασχόλησή σου με τον πνευματικό σατανισμό. Η επόμενη εμπειρία λέει: «Καλησπέρα Λιδία. Μετά από τόσο καιρό βρήκα την ευκαιρία να σου γράψω για τις ιστορίες του παππού μου, όπως σου είχα πει σε προηγούμενο μήνυμά μου. Όπως σου είχα ξανααναφέρει, ο παππούς μου είχε πολεμήσει στο Γράμμο το 1949 και εκεί έγιναν κάποια γεγονότα τα οποία μπορούσαν να τον έχουν σκοτώσει. Όμως δεν ξέρω αν ήταν τυχαία όλα αυτά που θα γράψω παρακάτω ή κάτι τον προστάτευε. Η πρώτη ιστορία είναι η εξής. Μια μέρα ο παππούς μου μαζί με μερικούς στρατιώτες ακόμη είχαν αναλάβει τη φύλαξη του λοχαγού τους όλη την ημέρα και το βράδυ. Καθώς τον συνόδεψαν στη σκηνή του, εκείνος αντί να τους αφήσει να μείνουν μέσα στη σκηνή μαζί του για χάρη της φύλαξής τους όλη την ημέρα, τους έδιωξε από τη σκηνή. Γι' αυτό το λόγο ο παππούς μου εκείνη τη στιγμή που μου τα εξιστορούσε ήθελε να κλάψει. Μόλις όμως πήγε ο παππούς μου σε ένα δέντρο για να ξεκουραστεί, έσκασε ένα βλήμα ακριβώς πάνω από τη σκηνή του λοχαγού και σκοτώθηκαν όλοι όσοι ήταν μέσα σε αυτήν. Η δεύτερη ιστορία έχει ως εξής. Ένα βράδυ, καθώς ο παππούς μου κοιμόταν, άκουσε ξαφνικά κάτι σαν βήματα και νομίζοντας πως ήταν κάποιος από το άλλο στρατόπεδο, ετοίμασε το όπλο του. Τα βήματα πλησίαζαν και ο παππούς μου ήταν έτοιμος να πυροβολήσει, ώσπου κατάλαβε ότι μάλλον δεν ήταν άνθρωπος, αλλά κάποιο μεγαλόσωμο ζώο και ξεκίνησε να πυροβολεί στην τύχη, αφού ήταν σκοτάδι και δεν είχε ξεκάθαρο στόχο. Αφού ο θόρυβος σταμάτησε, πήγε για ύπνο και πάλι. Το επόμενο πρωί βρήκαν λίγο πιο πέρα από εκεί που κοιμόταν ο παππούς μου μια αρκούδα με όλες τις σφαίρες στη σειρά καρφωμένες πάνω στην κοιλιά με κατεύθυνση προς το κεφάλι της. Αμέσως ο παππούς μου πήρε για αρκετές μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες, πάντως ήταν πολλές, τη μυτική άδεια και γύρισε στην οικογένειά του που είχε να δει πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν γίναν τυχαία και τα δύο αυτά γεγονότα ή κάτι με κάποιον τρόπο βοήθησε τον παππού μου, πάντως και οι δύο αυτές ιστορίες για εμένα είναι ξεχωριστές. Θα ήθελα τη γνώμη σου για το κατά πόσο αυτά ήταν τυχαία ή όχι και φυσικά να σχολιάσεις ό,τι άλλο θες. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τις ιστορίες. Ειδικά η πρώτη ήταν πραγματικά συγκλονιστική και σοκαριστική. Και στις δύο περιπτώσεις είναι σαν να είχε Άγιο που λέμε. Λες και κάποια ανώτερη δύναμη τον έκανε να δράσει έτσι και να γλιτώσει. Στην πρώτη περίπτωση, αν δεν είχε βγει από τη σκηνή, θα είχε πεθάνει μαζί με τους άλλους. Και στη δεύτερη, αν δεν είχε ξυπνήσει, ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει με την αρκούδα. Τυχαίο ή κάτι ανώτερο όντως τον καθοδήγησε? Κανείς δεν ξέρει σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο ευχαριστής που γλίτωσες. Η επόμενη εμπειρία λέει: «Καλησπέρα Λιδία και συγχαρητήρια για το κανάλι σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Έχω και εγώ μια ιστορία, όχι τρομακτική, αλλά μεταφυσικού περιεχομένου κατά κάποιον τρόπο. Μένω Αθήνα και από την παιδική μου ηλικία ήμουν πολύ κοντά στη γιαγιά μου. Της είχα, μα και μου είχε, τεράστια αδυναμία. Είχα εξάλλου και το όνομά της. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, μεγάλωνα εγώ και η γιαγιά μου. Φτάνουμε στην περίοδο που πέρασα στο πανεπιστήμιο, το οποίο ήταν στη Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη χρονιά του πανεπιστημίου κύλησε δύσκολα, με λίγες παρέες, δύσκολες συνθήκες και ακόμη δυσκολότερη προσαρμογή. Το ίδιο συνεχίστηκε και στη δεύτερη χρονιά. Τα Χριστούγεννα της δεύτερης χρονιάς κατέβηκα στην Αθήνα, στο σπίτι μου για διακοπές και την ίδια μέρα, εάν όχι την επομένη, με πήρε η γιαγιάκα μου τηλέφωνο. Πώς είμαι, τι κάνω και εάν θα με έβλεπε. Της απάντησα δυστυχώς βαριεστημένα, γεγονός που και σήμερα το μετανιώνω, και της είπα πως τόσες μέρες θα μείνω Αθήνα, εννοείται θα με δει. Και τότε η γιαγιά με ξαναρώτησε, «Μα θα σε δω». Για να μην στα πολυλογώ, την επόμενη μέρα και εντελώς ξαφνικά, η γιαγιά μου πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Από το σημείο αυτό και ύστερα ήμουν στην κατάθλιψη, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω, μέχρι που μου συνέβη το εξής. Ήταν νύχτα προς ξημερώματα και είδα στον ύπνο μου ένα μέρος φωτεινό με τζάμια. Το είδα στον ύπνο μου σαν όνειρο και ξαφνικά ακούστηκε ένας κρότος και έσπασαν τα τζάμια και είδα σε κάποια στιγμή από πάνω να ξεπροβάλλει η γιαγιά μου με ένα φωτεινό και λουλουδάτο φόρεμα που είχε και στην πραγματική της ζωή, χαμογελαστή να μου λέει «Βρε χαζό, γιατί στεναχωριέσαι». «Άιντε από εκεί, εγώ είμαι και περνάω μια χαρά». Από τότε άλλαξαν και όλα στην πανεπιστημιακή μου ζωή. Πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά σαν να τα έχω συνδυάσει μαζί αυτά τα δύο γεγονότα. Έκτοτε, όταν μου συμβαίνει κάτι πολύ βασικό στη ζωή μου, βλέπω τη γιαγιά μου στον ύπνο μου και πάντα με προειδοποιεί να κάνω ή να μην κάνω κάτι. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Μετά παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια και πλέον έχω χρόνια που δεν την έχω δει. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είστε πάντα καλά. Πολύ συγκινητική ιστορία, καθόλου τρομακτική και είμαι σίγουρη ότι όντως η γιαγιά σου σε έβλεπε και σε καθοδηγούσε στη ζωή σου για να παίρνεις σωστές αποφάσεις γιατί σε αγαπούσε πολύ. Ίσως πια να μην τη βλέπεις γιατί δεν χρειάζεται αφού πλέον έχεις βρει το δρόμο σου και είσαι μια χαρά στη ζωή σου. Η επόμενη εμπειρία λέει «Γεια σου Λιδία». Αυτή είναι μια ιστορία που μας είπε μια γειτόνισσα της θείας μου όταν είχε βγει στη δημοσιότητα μια υπόθεση παρενόχλησης παιδιού από πατέρα. Η κυρία αυτή ήταν από την Ήπειρο και θυμάμαι που μας έλεγε πως αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό στα παιδιά τους είναι αμαρτωλοί και ο Θεός θα τους τιμωρήσει, όπως τιμωρήθηκε και ένα χωριό κοντά στο δικό της στην Ήπειρο. Μας γέμισε περιέργεια και μας είπε την ιστορία. Ήταν, λέει, ένα χωριό χωρίς ηθική, όπου οι άνθρωποι ήταν πολύ αμαρτωλοί. Οι πατεράδες παρενοχλούσαν τα παιδιά τους και οι παντρεμένοι απατούσαν τους συντρόφους τους. Κάπως το 1960, ένας μετανάστης από την Αμερική αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για να βρει νύφη να παντρευτεί. Χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει σε εκείνο το χωριό με τις σχέσεις των ανθρώπων, συμφωνεί σε ένα προξενιό που του κάνουν κάποιοι ομογενείς στην Αμερική να παντρευτεί μια κοπέλα από εκείνο το χωριό και ξεκινάει να γνωρίσει την νύφη και να την πάρει μαζί του φεύγοντας. Φτάνει στα Γιάννενα και παίρνει ένα άλογο να πάει στο χωριό. Μιλάμε τώρα για εποχή που τα αυτοκίνητα ήταν μετρημένα και αυτά μόνο στις μεγάλες πόλεις. Ξεκινάει λοιπόν με το άλογο και ενώ ζήγωνε στο χωριό, συναντάει μια γριά μαυροφόρα με μαύρο μαντίλι στο κεφάλι και χαιρετήθηκαν. «Πού πας?» τον ρωτάει η γριά. Αυτός της λέει ότι πάει στο επόμενο χωριό. «Κι εγώ εκεί πάω», του λέει η γριά. «Έλα να σε πάω, θεία, μην περπατάς», της είπε αυτός και την ανέβασε στο άλογο. Στο δρόμο που πηγαίνανε, η γριά του λέει «Από εκείνο το χωριό είσαι?» «Όχι», λέει αυτός και της είπε από πού είναι.
Έρχομαι από την Αμερική να γνωρίσω μια κοπέλα που μου προξενεύουν και αν μου αρέσει θα την πάρω μαζί μου και θα γυρίσω πίσω. Φτάσανε σε μια πηγή στην άκρη του χωριού. Αυτή ήταν σαν όλες τις πηγές στα χωριά, χτιστές μπρος και με μια τρύπα από που έτρεχε το νερό. Η γριά ζήτησε να κατέβει από το άλογο και ο άνθρωπος την κατέβασε και ενώ έπινε νερό, του λέει η γριά, «Γύρνα πίσω και φύγε. Οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό είναι καταραμένοι και αμαρτωλοί και σύντομα θα πεθάνουν όλοι». Αυτός φαντάστηκε ότι η γριά ήταν μισότρελη και δεν της έδωσε σημασία. Η γριά επέμενε όμως. «Φύγε», του έλεγε. Αυτός τώρα προβληματίστηκε. «Πώς τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, θεία», της είπε. «Ποια είσαι». Και τότε του λέει η γριά, «Είμαι η χολέρα». Και μπροστά στα μάτια του δίνει μια, λέει, και χώνεται μέσα στην τρύπα της πηγής. Ο άνθρωπος κατατρόμαξε και εννοείται δεν πήγε στο χωριό. Πήρε δρόμο καλπάζοντας μακριά με το άλογο και γύρισε στα Γιάννενα, όπου έμεινε μερικές μέρες σε ένα ξενοδοχείο, ενώ αναρωτιόταν παραξενεμένος τι ήταν αυτό που του συνέβη. Μήπως ήταν της φαντασίας του τελικά ή έφταιγε η κούραση από το μεγάλο ταξίδι και έπρεπε τελικά να πάει στο χωριό να δει την ύφη. Φέρνοντας κουβέντα όμως, έμαθε τι συνέβαινε ανάμεσα στους ανθρώπους εκεί. Έτσι δεν πήγε, αλλά γύρισε στην Αμερική και είπε στους γνωστούς του ότι είχε αλλάξει γνώμη για το προξενιό και το γάμο. Δεν τους είπε τι έμαθε για το χωριό. Μετά από λίγο καιρό διάβασε στις εφημερίδες πως στο συγκεκριμένο χωριό ένα βράδυ έγινε καθίζηση του εδάφους και εξαφανίστηκε ολόκληρο κάτω από το έδαφος και σχεδόν με όλους τους κατοίκους του και ότι όλοι οι κάτοικοι του χωριού ήταν άρρωστοι. Και έτσι τιμωρήθηκε το ανήθικο χωριό, κατέληξε η γειτόνισσα. Και όπως τιμωρήθηκε το χωριό αυτό, έτσι θα τιμωρηθούν και αυτοί που το κάνουν αυτό στα παιδιά τους. Πολλές φορές έχουμε δει ότι διάφορες ασθένειες και καταστροφές τις παρομοιάζουν με ανθρώπους και συνήθως σαν άσχημες γριές. Αν είναι όντως αληθινή η ιστορία που σας έλεγε και όχι κάποιο είδους αστικός θρύλος, έχει πολύ ενδιαφέρον. Η επόμενη εμπειρία λέει «Καλησπέρα Λιδία και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ πολύ». Με αφορμή την ιστορία της Όρσας στο επεισόδιο 30, καθώς και αυτή με το παράξενο φως στην Τίνο, θα ήθελα από εσένα να μοιραστείς και τη δική μου ιστορία. Η ιστορία πάει κάπως έτσι. Αύγουστος του 1998 και η Αθήνα έβραζε κάτω από τον ανελαίητο καύσωνα. Οι θερμοκρασίες είχαν φτάσει στα ύψη και η πόλη έμοιαζε να καίγεται, με τον αέρα να είναι τόσο βαρύς που τον ένιωθες να σε πνίγει σε κάθε αναπνοή. Ήταν μία από εκείνες τις νύχτες που δεν μπορούσες να κοιμηθείς και εγώ, η Μαρίνα, 20χρονη φοιτήτρια της φιλολογίας, καθόμουν στο μπαλκόνι του μικρού μου διαμερίσματος, στο κουκάκι, ψάχνοντας λίγη δροσιά. Η ώρα ήταν περασμένες 3 και η πόλη, αν και ήσυχη, έμοιαζε ζωντανή με έναν παράξενο τρόπο. Ήταν σαν να κρυβόταν κάτι στο σκοτάδι, κάτω από την επιφάνεια. Ο υδρότας κολούσε στο δέρμα μου και η καρδιά μου χτυπούσε αργά και βαριά, σαν να προσπαθούσε να βρει το ρυθμό της. Ξαφνικά, ο αέρας γύρω μου άλλαξε. Κάτι παράξενο συνέβαινε. Ένιωσα μια ελαφριά δόνηση στο σώμα μου, σαν να υπήρχε ηλεκτρισμός στον αέρα. Σηκώθηκα από την καρέκλα μου και κοίταξα το σκοτεινό ουρανό, αλλά δεν μπορούσα να διακρίνω τίποτα ασυνήθιστο. Και τότε συνέβη. Ένας ήχος, τόσο δυνατός και απόκοσμος, ξέσπασε από το πουθενά. Ήταν σαν μια εκοφαντική έκρηξη, αλλά όχι όπως καμία που είχα ακούσει ποτέ. Έμοιαζε να προέρχεται από τον ίδιο τον ουρανό, σαν ο ίδιος ο αέρας να είχε διαλυθεί, σαν ο ίδιος ο ουρανός να είχε ραγίσει, να είχε σπάσει. Ο ήχος διαπέρασε τα πάντα, διαπέρασε εμένα. Το στομάχι μου συσπάστηκε από το φόβο και ένιωσα την καρδιά μου να χάνει έναν χτύπο. Τα πόδια μου λίγησαν και έπεσα στα γόνατα, με τα χέρια μου να σφίγγουν το κάγκελο του μπαλκονιού για να κρατήσω την ισορροπία μου.
Ο ήχος δεν ήταν απλά δυνατός, ήταν βαρύς, γεμάτος με κάτι άγνωστο και απειλητικό, σαν να έσκιζε την πραγματικότητα. Η αναπνοή μου έγινε δύσκολη, σαν να με πίεζε κάτι αόρατο στο σώμα μου. Η αναπνοή μου έγινε δύσκολη, σαν να με πίεζε κάτι αόρατο στο στήθος μου. Ένιωσα το σώμα μου να τρέμει ανεξέλεγκτα και το μυαλό μου γέμισε με παράξενες εικόνες. Εικόνες που δεν μπορούσα να κατανοήσω. Σαν κάτι βαθιά, αρχαίο και σκοτεινό να ξυπνούσε μέσα μου. Ένιωσα έναν πόνο να σφίγγει το κεφάλι μου και τα αυτιά μου βούιζαν, σαν να είχε διαταραχθεί η ακοή μου από αυτόν τον απόκοσμο ήχο. Ήμουν μόνη και ήξερα πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι είχε σπάσει την ισορροπία της νύχτας, κάτι που δεν ανήκε σε αυτόν τον κόσμο. Προσπάθησα να σηκωθώ, αλλά τα πόδια μου δεν με κρατούσαν. Ένιωθα αδύναμη, σαν να με είχαν αδειάσει από κάθε ενέργεια. Η καρδιά μου χτυπούσε γρήγορα, σε μια απόγνωση να βρει έναν φυσιολογικό ρυθμό και το δέρμα μου ανατρίχιαζε από τον τρόμο. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα που φάνηκαν σαν αιωνιότητα, ο ήχος σταμάτησε, αλλά ο απόϊχος του έμεινε στον αέρα, σαν μια σκιά που δεν ήθελε να φύγει. Ο ουρανός ήταν ξανά σιωπηλός και η Αθήνα επέστρεψε στην καυτή, ανυπόφορη ηρεμία της. Αλλά εγώ δεν ήμουν ίδια, κάτι είχε αλλάξει μέσα μου. Προσπάθησα να εξηγήσω στον εαυτό μου τι είχε συμβεί. Ήταν απλά ένας ήχος, ένας θόρυβος που θα μπορούσε να είχε λογική εξήγηση. Αλλά βαθιά μέσα μου ήξερα πως δεν ήταν έτσι. Ήταν κάτι άλλο, κάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω, κάτι που άφησε το αποτύπωμά του στην ψυχή μου. Έμεινα ξαπλωμένη στο πάτωμα του μπαλκονιού, αδυνατώντας να κοιμηθώ, με τον υδρότα να κυλάει στο πρόσωπό μου και τα μάτια μου καρφωμένα στο σκοτεινό, άδειο ουρανό. Τι ήταν αυτό που είχα ακούσει και γιατί ένιωθα πως δεν θα ξαναβρω την ησυχία μου. Καθώς προσπαθούσα να συνέλθω από το σοκ, παρατήρησα κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό. Παρά την εκοφαντική έκρηξη που έσχισε τον ουρανό, οι γείτονες δεν είχαν αντιδράσει καθόλου. Κανένα παράθυρο δεν άνοιξε, κανένας δεν βγήκε στα μπαλκόνια, ήταν σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα. Η ησυχία επικρατούσε στα γύρω διαμερίσματα και η αίσθηση της απομόνωσης γινόταν ολοένα και πιο βαριά. Αλλά τα ζώα της γειτονιάς ήταν σε πανικό. Οι γάτες που συνήθως τριγυρνούσαν αθόρυβα, τώρα νιαούριζαν νευρικά, οι φωνές τους διαπεραστικές μέσα στη νύχτα. Σαν να είχαν καταλάβει κάτι που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε. Οι σκύλοι στα διαμερίσματα γάβγιζαν ασταμάτητα, με έναν ήχο γεμάτο ανησυχία και φόβο, σαν να προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν για έναν αόρατο κίνδυνο. Κοίταξα γύρω μου και είδα δύο λάμπες του δρόμου να τρεμοπαίζουν, σαν να έχαναν τη σταθερότητά τους. Ένα ρίγος διαπέρασε το σώμα μου, καθώς σκεφτόμουν ότι κάτι πραγματικά παράξενο συνέβαινε. Τα πάντα έμοιαζαν να αντιδρούν σε αυτόν τον ήχο, εκτός από τους ανθρώπους. Και τότε άκουσα το συναγερμό ενός αυτοκινήτου να βαράει ξαφνικά στη γωνία του δρόμου. Ο ήχος του ήταν εκοφαντικός και με έκανε να τυναχτώ. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο εκεί για μέρες, αλλά ποτέ δεν είχε προκαλέσει προβλήματα. Τώρα όμως φαινόταν σαν να είχε ξυπνήσει και αυτό από τον ίδιο το θόρυβο που είχε ταράξει τα πάντα. Ένιωσα το σώμα μου να παραλύει από το φόβο. Κάτι απροσδιόριστο είχε διαταράξει τη νύχτα και η αίσθηση ότι ήμουν εντελώς μόνη μου σε αυτό το φαινόμενο με έκανε να νιώθω μια απόγνωση που δεν είχα ξανανιώσει ποτέ. Προσπάθησα να σηκωθώ και να μπω μέσα στο διαμέρισμα, να κλειδώσω την πόρτα και να προστατευτώ από αυτό που συνέβαινε έξω. Αλλά ακόμα και εκεί ένιωθα πως δεν υπήρχε ασφάλεια. Το μόνο που με διαπερνούσε ήταν η σκέψη πως κάτι είχε αλλάξει, πως κάτι απόκοσμο είχε περάσει από τον ουρανό και είχε αφήσει το σημάδι του σε μένα, στους ήχους της νύχτας και στα αθώα πλάσματα που ζούσαν γύρω μου.
καθώς προσπαθούσα να μαζέψω τα κομμάτια της ψυχραιμίας μου, η ένταση γύρω μου συνέχιζε να με διαπερνά. Οι σκύλοι γάβγιζαν ασταμάτητα, οι γάτες νιαούριζαν σαν να μην μπορούσαν να ησυχάσουν και οι λάμπες του δρόμου τρεμόπιζαν με έναν τρόπο που έκανε τον κόσμο να μοιάζει ακόμα πιο παράξενος. Ο ήχος του συναγερμού του αυτοκινήτου διαπερνούσε τον αέρα, ανακατεύοντας τη σύγχυσή μου. Ήταν σαν όλη αυτή η αγωνία να είχε βυθίσει τη νύχτα σε έναν εφιάλτη που δεν τελείωνε. Είχα την αίσθηση ότι όλο αυτό κράτησε για ώρες. Ήμουν εγκλωβισμένη σε αυτόν τον ανεξήγητο φόβο, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά και ασταμάτητα. Το σώμα μου να τρέμει και την αναπνοή μου να είναι κοφτή και γρήγορη. Σαν να ζούσα σε μια παράλληλη πραγματικότητα, όπου ο χρόνος είχε διασταλεί και κάθε στιγμή ήταν γεμάτη από έναν αβάσταχτο τρόμο. Όμως, όταν τελικά κατάφερα να μπω μέσα στο διαμέρισμα και να κλείσω την πόρτα πίσω μου, κοιτάζοντας το ρολόι, συνειδητοποίησα με σοκ ότι είχαν περάσει μόλις 5 λεπτά από τη στιγμή που άκουσα τον απόκοσμο θόρυβο στον ουρανό. 5 λεπτά γεμάτα πανικό και αναστάτωση, που όμως μου φάνηκαν σαν να κράτησαν μια αιωνιότητα. Η αντίθεση αυτή με έκανε να νιώσω ακόμα πιο αδύναμη και μικρή μπροστά στο ακατανόητο φαινόμενο που μόλις είχα βιώσει. Ο χρόνος είχε παίξει παιχνίδια με το μυαλό μου και η πραγματικότητα είχε διαστρεβλωθεί μπροστά σε αυτό που μόλις συνέβη. Αυτή ήταν η ιστορία μου, Λιδία, και ελπίζω να μη σε κούρασε. Εσύ τι πιστεύεις ότι ήταν? Θεωρείς ότι μπορεί να σχετίζεται με την ιστορία της Όρσας ή της Τίνου το φαινόμενο που βίωσα? Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο τρόπος που έγραψες την ιστορία είναι πολύ ωραίος και ατμοσφαιρικός. Μας έβαλες μέσα στο όλο κλίμα της ιστορίας και νιώσαμε πως ένιωσες. Θα μπορούσε να σχετίζεται με την ιστορία της Όρσας. Κάτι περίεργο σίγουρα συνέβη. Η χρονική διάρκεια που ήταν μόνο 5 λεπτά, ενώ σου φάνηκε περισσότερο, δηλώνει πως ίσως είχε γίνει κάποια διαστρέβλωση της πραγματικότητας και του χρόνου. Ίσως λοιπόν να βρέθηκες σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Τα ζώα θα ένιωσαν την παράξενη ενέργεια και την αλλαγή στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό και αντιδρούσαν έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να υποθέσω και αυτά που σου λέω είναι από ό,τι έχει τύχει να διαβάσω. Η επόμενη εμπειρία λέει: Λιδία μου, απόψε θα σας πω μια ιστορία. Πριν από 50 χρόνια και βάλε, το παραφυσικό φαινόμενο αυτό το είχε βιώσει ο θείος μου και ένας φίλος του. Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ δεν έμπαιναν, ούτε και τώρα μπαίνουν σε όλα τα χωριά. Είχαν λοιπόν φύγει για να πάνε να κάνουν κάποιες δουλειές τους στην Αθήνα από το Χάραμα. Γύρισαν με το ΚΤΕΛ αργά το απόγευμα. Έπρεπε για να φτάσουν στο χωριό να περπατήσουν και να περάσουν από τον κάμπο. Είχε νυχτώσει. Καθώς προχωρούσαν, άκουσαν βήματα πίσω τους. Γύρισαν να δουν και τι να δουν. Πίσω τους ήταν ένας τράγος με φωτιά στα κερατά του. Ήξεραν όμως τι έπρεπε να κάνουν. Ξεκίνησαν τις προσευχές για να τον διώξουν. Καθώς προχωρούσαν δεν έδειξαν τον τρόμο τους. Αυτός όμως δεν έφευγε. Τότε για να γλιτώσουν μπήκαν σε ένα αμπέλι για να περάσουν τη βραδιά. Ήξεραν ότι το αμπέλι θεωρείται ιερός χώρος. Αυτό το πράγμα δεν έφυγε όλο το βράδυ από κοντά τους. Στο αμπέλι όμως δεν έπαινε. Στεκόταν όλο το βράδυ και τους κοίταζε. Μόνο όταν ξημέρωσε χάθηκε. Αυτή ήταν η ιστορία και είναι πραγματική. Πολύ τρομακτική ιστορία. Μου θυμίζει τα χαμοδράκια που εμφανίζονται σε ερημικές τοποθεσίες στην Ήπεθρο και λένε ότι έχουν τη μορφή κάποιου ζώου και συνήθως τράγου. Όλο αυτό φαντάζομαι έχει προέλθει από τα αρχαία χρόνια και από τις εμφανίσεις του τραγόμορφου θεού Πάνα και συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα με άλλη ονομασία. Το ίδιο εξάλλου συμβαίνει με όλα τα υπερφυσικά όντα. Άλλο ένα παράδειγμα, οι νύμφες της αρχαιότητας, που σήμερα τις έχουν ονομάσει και τις λένε νεράιδες.
Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν οι ιστορίες. Όπως ξαναείπαμε, όποιος θέλει να στείλει τη δική του ιστορία μπορεί να το κάνει μέσω της φόρμας που έχουμε ανοίξει, το email αλλά και τα social του καναλιού. Όλα τα links θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και όπως πάντα, να μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, like και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!